Καλή σας ημέρα, κύριε Πρωτούλη. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Να σχολιάσουμε αυτό το διμερέ σύμφωνο ασφάλειας Ουκρανίας-Ελλάδας. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, το οποίο θυμάστε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από την προηγούμενη εβδομάδα, με ένα μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, ανέδειξε ακριβώς τι προήλθε από αυτή τη συνάντηση που έγινε στην Οδυσσό μεταξύ του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Ζελένσκι. Μάλιστα είπαμε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να θέλει να παριστάνει το κομάντο ή τον καουμπόι, αλλά ή το θύμα επεμβάσεων, αλλά πρέπει να μας πει και να δηλώσει στον ελληνικό λαό τι συμφώνησε με τον κύριο Ζελένσκι. Και πριν αλέκτορ λαλεί σε τρεις, αποκάλυψε ο ίδιος ο κύριος Ζελένσκι ότι έχει συμφωνηθεί ένα τεράστιο πακέτο που θα πληρώσει ο ελληνικός λαός με δυσβάστακτο οικονομικό βάρος ενίσχυσης του κύριου Ζελένσκι με εξοπλισμούς, με πυράβλους, αντιεροπορικούς και άλλους, με οπλισμό κάθε είδους, και όχι μόνο με ένα δυσβάστακτο οικονομικό βάρος θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός, αλλά θα το πληρώσει και εμπλεκόμενος σε έναν αιματηρό πόλεμο, άμεσα εμπλεκόμενος σε έναν αιματηρό πόλεμο και σε πολύ δύσκολα, σκοτεινά και βρώμικα μονοπάτια που εμπλέκεται ο λαός μας, η πατρίδα μας, σε πολύ μεγάλες περιπέτειες ως συνέχεια άλλων τέτοιων αντίστοιχων ενεργειών, τυχοδιοκτικών πολεμοκάπηλων ενεργειών της ελληνικής κυβέρνησης, με την εμπλοκή της για παράδειγμα και με φρεγάτα την Ύδρα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα επικίνδυνα νερά της Ερυθράς Θάλασσας. Τι δουλειά έχει ένα ελληνικό πλοίο, ένα τόσο πανάκριβο ελληνικό πλοίο που είναι για την άμυνα της χώρας, τι δουλειά έχει με το πλήρωμά του, με τα στελέχη του πολεμικού ναυτικού, με τις γυναίκες και τις άνδρες, τις γυναίκες και τους άνδρες του πολεμικού ναυτικού να βρίσκονται χιλιάδες μίλια μακριά, ναυτικά μίλια, στην Ερυθρά Θάλασσα. Λοιπόν, σε αυτά, η κυβέρνηση δεν έχει δώσει απάντηση. Αλλά πολύ περισσότερο ακούσαμε χτες από το στόμα του κύριου Μητσοτάκη την πρόθεσή του και την πρότασή του προς τους αντίστοιχους τεράστιους πολεμικούς εξοπλισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάτε για το ευρωομόλογο. Ναι, είναι ανατριχιαστική ακόμα και στο άκουσμά της μια τέτοια πρόταση. Δηλαδή, για φανταστείτε, βγήκαν οι αγρότες στον δρόμο, κάναν πανελλαδικό συλλαλητήριο, βγήκαν οι εργαζόμενοι στην απεργία 28 του μήνα με μια τεράστια απεργία και ετοιμάζουν και την επόμενη στις 17 του Απρίλη. Βγαίνουν οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ που τους πετάνε στο δρόμο. Βγαίνουν οι εργάτες της Γιούλα του εργοστασίου που τους πετάνε στο δρόμο και ζητάνε στήριξη, ζητάνε ανακούφιση από την τεράστια ακρίβεια και βγαίνουν με ύφος χιλίων καρδιναλίων και λένε ότι ξύσαμε τον πάτο του βαρελιού, δεν έχετε να πάρετε τίποτα άλλο. Ούτε ένα επίδομα το Πάσχα, λένε στους συνταξιούχους. Ούτε ένα επίδομα στο Πάσχα. Βγαίνουν με ύφος χιλίων καρδιναλίων και λένε στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους. Και την ίδια στιγμή δίνουν εκατομμύρια των εκατομμυρίων βγαλμένα από τον υδρότα τον κόπο και τις αιματηρές θυσίες του ελληνικού λαού τα ρίχνουν στα πολεμικά σχέδιά τους και κάνουν και προτάσεις και για ευρωομόλογο, δηλαδή ξανά ληστρικό δανεισμό του ελληνικού λαού για να φτιάχνονται όπλα για το αφέντη του φαΐ. Λοιπόν, είναι απαράδεκτες αυτές οι δηλώσεις και πρέπει να καταδικαστούν. Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα μπροστά μας να υπάρξει μαζική καταδίκη από όλους τους λαούς και από τον ελληνικό λαό στις ευρωεκλογές που έρχονται, αλλά πριν τις ευρωεκλογές δεν πρέπει να περιμένουμε, με τη συμμετοχή στον αγώνα και στην ενεργή δράση όλων μας για να αποτρέψουμε τέτοιους σχεδιασμούς, πραγματικά επικίνδυνους σχεδιασμούς. Κύριε Πρωτούλη, για την τραγωδία των τεμπών, τελικά έχετε την αίσθηση ότι κουκουλώθηκε και τι περιθώρια υπάρχουν για να αποκαλυφθεί αλήθεια, γιατί έτσι δεσμεύτηκε ο κύριος Κουτσούμπας? Όσο είμαστε εμείς εδώ, όσο βρίσκεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δεν πρόκειται να κουκουλωθεί τίποτα. Το είπαμε και μέσα στη Βουλή, το λέμε και στον δρόμο, το λέμε και με την φιλόξενη εκπομπή σας, το λέμε καθημερινά παντού. Δεν πρόκειται να αφήσουμε αυτό το πραγματικά προδιαγεγραμμένο έγκλημα να συγκαλυφθεί και να υπεύθυνοι να τη βγάλουν, όπως λέει ο λαός μας, να τη βγάλουν λάδι. Λοιπόν, πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, όπου υπάρχουν. Όσο ψηλά, όσο χαμηλά, παντού όπου υπάρχουν ευθύνες και κυρίως
οι πολιτικές ευθύνες αλλά και οι ποινικές ευθύνες που υπάρχουν, εκεί που υπάρχουν πρέπει να αποδοθούν. Είναι δυνατόν να μιλάμε στα σοβαρά ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη από τη στιγμή που βγαίνουν και καινούργια ζητήματα στο φως της δημοσιότητας, όπως για παράδειγμα η αλλίωση του χώρου όπου έγινε αυτό το έγκλημα. Αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα είναι τρομερά πράγματα. Δηλαδή μια ολόκληρη περιοχή με εντολές λένε τηρήθηκε πρωτόκολλο. Ποιο πρωτόκολλο τηρήθηκε, μπορούμε να το δούμε και εμείς αυτό το πρωτόκολλο. Στην κυριολεξία ξεμπαζώθηκε μια ολόκληρη περιοχή, φύγανε βαγόνια, καθαρίστηκαν τόνοι χώματος για να αλλοιωθεί ο τόπος αυτού του εγκλήματος. Πάντως υπάρχει και καινούργια στοιχεία. Υπάρχει και μια συζήτηση, κύριε Πρωτούλη, φαντάζομαι την έχετε ακούσει κι εσείς, γιατί η αντιπολίτευση δεν είχε μια κοινή στάση σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, να έχει ένα κοινό πόρισμα ώστε να δοθεί η μάχη με καλύτερες προϋποθέσεις. Εμείς προσπαθήσαμε με όλους τους τρόπους πραγματικά να γίνει αυτή η συζήτηση. Το γνωρίζουν όλοι πλέον και όλοι το παραδέχονται αυτό, άσχετα από τις αντιπολιτευτικές τακτικές που ακολουθεί ο καθένας. Παραδέχονται ότι αν δεν υπήρχε η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, δεν θα είχε γίνει καμία συζήτηση. Ακόμα και αυτά που έχουν βγει δεν θα είχαν βγει. Και φυσικά αν δεν υπήρχε ο αγώνας των γονιών, των παιδιών που χάθηκαν στα ντέπη και των συγγενών, φυσικά αν δεν υπήρχε η στήριξη από ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Λέμε για την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που και την προανακριτική στήριξε, που κατέθεσαν τα άλλα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ. Και επειδή αυτή η πρόταση δεν θα είχε καμιά τύχη, επειδή υπάρχει συγκεκριμένη κυβερνητική πλειοψηφία, καταθέσαμε και εξεταστική επιτροπή για να μην κρυφτεί αυτή η προσπάθεια. Και μάλιστα δηλώσαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να ακολουθήσουμε και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο για να κρατηθεί ανοιχτή η συζήτηση, να υπάρξουν οι ποινικές ευθύνες, να μπορέσει να δοθεί η δυνατότητα να διερευνηθούν παραπέρα τέτοια ζητήματα. Σήμερα, μόλις υπάρχουν εκεί οι επιστολές δημοσιοποιημένες στην εφημερίδα μας, στο ριζοσπάστη των Ευρωβουλευτών μας, στις αντίστοιχες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, για να κρατηθεί ανοιχτή η υπόθεση και όχι μόνο αυτό, αλλά για να προταχθεί στη συζήτηση, ακόμα και αν είναι τώρα στις αρχές Απριλίου να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Κάθε είδους περιθώριο. Θα είναι μια τακτική την οποία θα επαναλάβετε ενδεχομένως και στην υπόθεση των email του Υπουργείου Εσωτερικών. Συγγνώμη. Ναι, έχουμε ζητήσει την Επιτροπή Διαφάνειας, συγκληθή της Βουλής για αυτό το θέμα. Είναι εξίσου ένα σοβαρό ζήτημα. Μην το μπλέκουμε με τα ΤΕΜΠΗ. Τα ΤΕΜΠΗ είναι πραγματικά. Όχι, είναι τελείως διαφορετικό, αλλά δείχνει μια. Είναι πραγματικά ένα έγκλημα. Όμως και αυτό το ζήτημα, θυμάστε, είχαμε καταγγείλει και μάλιστα είχαμε αναδείξει και ότι δεν είναι ζήτημα ποιος είναι υπέρ της τεχνολογίας και ποιος δεν είναι υπέρ της τεχνολογίας. Είχαμε αναδείξει ότι θα είναι ένα διάτρητο εκλογικό σύστημα, αν δίνει τη δυνατότητα με μια επιστολική ψήφο, την οποία επιστολή θα την παίρνει ένας κούριερ να την παραδίδει, αυτά είναι που προβλέπονται, τι εκλογές θα γίνουν και πώς θα ψηφίζουν. Δηλαδή είχαμε την αμφιβολία και επιβεβαιώνεται και τη γνώμη ότι εδώ γίνεται μια προσπάθεια να αρχίσουν να ψηφίζουν και δέντρα. Λοιπόν, και σε αυτό το ζήτημα, πριν ακόμα μπούμε στη διαδικασία την καθαρή προεκλογική για τις ευρωεκλογές, βγήκε και αυτό το ζήτημα ότι προσωπικά δεδομένα, δεν ξέρουμε πόσον, όλοι λένε για χιλιάδες εγγεγραμμένους στον εκλογικό κατάλογο για την επιστολική ψήφο, έχουν δοθεί στα κομματικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Πρωτούλη, αυτό βρέθηκαν και στα χέρια της κυρίας Ασημακοπούλα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Κύριε Πρωτούλη, είπαμε για ευρωεκλογές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, ποιος είναι ο στόχος του? Είναι αυτό το 10% που βλέπουμε σε μια σειρά δημοσκοπήσεων, είναι περίπου το 10%? Ποιος είναι ο στόχος? Γνωρίζετε ότι δεν πάμε καλά με τα αριθμητικά, δηλαδή να βάζουμε ορισμένους τέτοιους στόχους οι οποίοι για μας θεωρούμε ότι είναι περιοριστικοί. Εμείς λέμε όσο πιο ψηλά τόσο μεγαλύτερο όφελος θα έχει ο λαός μας, όσο πιο ψηλά είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όσο πιο δυνατό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τόσο πιο δυνατή θα είναι η φωνή του. Η φωνή του και μέσα στη χώρα, η φωνή του και έξω από τη χώρα, τόσο πιο δυνατές θα είναι οι διεκδικήσεις του, τόσο πιο δυνατοί θα είναι αυτοί που θα τον προειδοποιούν, αυτοί που θα τον ενημερώνουν με σαφήνεια, αυτοί που θα τον βοηθούν στην πάλη του και στον αγώνα του, και κυρίως αυτή τη φορά, επειδή ακριβώς είναι πολύ σημαντική
η εκλογική μάχη των ευρωεκλογών, με αυτά που γίνονται στη γειτονιά μας, με αυτά που γίνονται στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που μόλις λίγο πριν αναφέραμε. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αυξήσει τους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς τους κατά 38%. Ετοιμάζονται για πόλεμο. Και οι λαοί, μαζί με αυτούς και ο δικός μας ο λαός, πρέπει να στείλουν ένα μήνυμα ενάντια σε αυτή την ένωση, την πολεμοκάπηλη, την καπιταλιστική ένωση των τραπεζιτών, των βιομηχάνων και των εφοπλιστών. Και ένα τέτοιο μήνυμα με ένα ισχυρό κουκουέ θα είναι ένα πανευρωπαϊκό μήνυμα αντεπίθεσης, γιατί μην ακούμε όλα αυτά που λέγονται ότι είμαστε μια χώρα που η συμμετοχή του λαού μας στις κινητοποιήσεις δεν επιδρά σε κανέναν. Είδαμε μάλιστα και τα προηγούμενα χρόνια τεράστιες κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Θυμάστε την απεργία στο ίδιο το Παρίσι, όπου μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ απέναντι σε χιλιάδες εργαζόμενους στη Βαστήλη καταχειροκροτούμενος. Αυτή τη στιγμή οργανώνονται απεργίες στη Γερμανία. Είναι κάτι, που θα το δούμε σύντομα ενδεχομένως και τι θα αλλάξει ενδεχομένως στην Ευρώπη. Κύριε Πρωτούλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Συνέχεια.